του σταυρού σου τον τύπον εν ουρανό Θεά σαμένος. Και ως ο Παύλος την κλίση ουκ εξ ανθρώπων δεξαμένος. Ο εν βασιλεύσει Απόστολος σου Κύριε, βασιλεύουσαν πόλην τη χείρι σου παρέθετο. Ειν περίσωζε δια πάντος εν ειρήνη πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. Πρώτος πέφυνας εν βασιλεύσει θείον έδρασμα της ευσεβίας απ' ουρανού δε δεγμένος το χαρίσμα. Όθεν Χριστού των Σταυρών εφανέρωσας και την ορθόδοξον πίστην εφύπλωσας. Κωνσταντίνε εις Απόστολε, συν Μητρή Ελένη τη Θεοφρόνη, πρεσβεύσατε υπέρ των ψυχών ημών. Κωνσταντίνος σήμερον συν τη Μητρή τη Ελένη των Σταυρών εκφαίνουσι το πανσεβασμίον ξύλων πάντων μεν των Ιουδαίων εσχοινινόντα, όπλον δε πιστών ανάκτων κατεναντίον. Δήμας γαράν εδείχθη σημείον με τους της ευσεβίας θείους πυρσούς και των Αποστόλων θείασότας και μιμητάς συν το Κωνσταντίνο Ελένην την Αγία ως βασιλέον δόξα ανεφημίσομεν. Τη 21η του μηνός Μαΐου, Κωνσταντίνου και της μητρός αυτού Ελένης, των εις Αποστόλων και Θεοστέπτων Βασιλέων, Χριστοφόρου Ιερομάρτυρος Πατριάρχου Αντιοχίας, Παχωμίου Νεομάρτυρος του Ενφιλαδελφία.
Ο Κωνσταντίνος, ο μέγας αυτός και αείδημος βασιλεύς των χριστιανών, ήταν υιός του Κωνσταντίνου του Χλωρού, βασιλέως των ακραίων δυτικών μερών του Ρωμαϊκού κράτους και της Μακαρίας Ελένης. Γεννήθηκε το έτος 272 στην Δαρδανία. Το έτος 306, όταν πέθανε ο πατέρας του, ανακηρύχθηκε διάδοχος του θρόνου του. Το 312, μαθαίνοντας ότι ο Μαξέντιος με τον Μαξιμίνο ενώθηκαν εναντίον του, εξεστράτευσε στην Ιταλία, όπου, ξεκινώντας επικεφαλής των στρατευμάτων του, είδε στον ουρανό το μεσημέρι κάτω από τον ήλιο στήλο φωτεινό σε σχήμα σταυρού με την εξής επιγραφή «Εν τούτο νίκα», δηλαδή με το σημείο του τιμίου σταυρού θα νικήσεις τους εχθρούς σου. Την επομένη νύχτα του φανερώθηκε στον ύπνο του ο Ιησούς Χριστός και του παρήγγειλε την χρήση του σταυρόσχημου εκείνου συμβόλου στις σημαίες του. Όταν δε το πρωί σηκώθηκε, πρόσταξε αμέσως να το φτιάξουν και το ονόμασε Λάβαρον. Λάμπαρουμ που το ετυμολογούν από την ελληνική λέξη λάφυρο, δηλαδή σημαία για νίκη και λαφυραγωγία του εχθρού, έχοντας πάνω της γραμμένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Στην μάχη που έκανε την 28η Οκτωβρίου, νίκησε και κατετρόπωσε τον Μαξέντιο, ο οποίος καταδιωκόμενος πνίγηκε στον Τίβερη ποταμό της Ρώμης. Ο Κωνσταντίνος, μπαίνοντας την επομένη με θρίαμβο στη Ρώμη, αναγορεύθηκε από την γερουσία αυτοκράτορ της Δύσεως, ενώ ο Λυκίνιος βασίλευε στην Ανατολή. Αλλά και αυτόν που κυριεύθηκε κατόπιν από φθόνο και ξεσπούσε εναντίον των χριστιανών, αφού τον πολέμησε, μία και δυο φορές τέλος τον εξόντωσε το έτος 323. Και έτσι έγινε αυτός μονάρχης της Δύσεως και της Ανατολής. Στις μέρες του λοιπόν και χάρις στη δική του πρωτοβουλία, με το διάταγμα της ανεξιθρησκείας, των Μεδιολάνων το διάταγμα, έπαυσαν όλοι οι κατά της Εκκλησίας διωγμοί, θριάμβευσε ο χριστιανισμός και καταργήθηκε η ειδωλολατρία. Το έτος 325 συνήθρησε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας και την προσφώνησε αυτοπροσώπως. Το 328, στις 20 Νοεμβρίου, θεμελίωσε την επώνυμό του Κωνσταντινούπολη, όπου και μεταφέρθηκε ο αυτοκρατορικός θρόνος από την Ρώμη και έτσι επωνομάστηκε η Κωνσταντινούπολη Νέα Ρώμη. Τέλος, έχοντας αρρωστήσει στην Νικομίδια και εκεί κατά τον Ευσέβιο, αφού ζήτησε και έλαβε το θείο βάπτισμα και αξιώθηκε και τα λοιπά Άγια Μυστήρια, παρέδωσε το πνεύμα του το 337, την 21η Μαΐου, ανήμερα της Πεντηκοστής, σε ηλικία 65 ετών και αφού βασίλευσε 31 έτη. Το δε λείψανό του, αφού μετακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, κατετέθη στο ναό των Αγίων Αποστόλων, που ο ίδιος είχε ανεγείρει. Άλλες πηγές λένε ότι βαπτίστηκε στη Ρώμη το 324 από τον Άγιο Σίλβεστρο. Η δε Μακαρία Ελένη, η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, διήνυσε οσία ζωή, αφιερωμένη στην προσευχή αλλά και στις ευποιείες. Δοκίμασε δε και την ανίποτη χαρά να βρει το τίμιο ξύλο, τον Σταυρό του Χριστού, κάνοντας προς τούτο ανασκαφές στους Αγίους Τόπους. Και τέλος εκοιμήθη οσιακά.